Η περίοδος της δακοκτονίας έχει ανοίξει. Είναι καθημερινές οι ανακοινώσεις από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης για την ενημέρωση όλων εσάς για το που εξελίσσεται σε καθημερινή βάση αυτό το πρόγραμμα. Μεγάλος στόχος είναι σαφέστατα για άλλη μία φορά το πρόγραμμα να πάει καλά, να γίνει με σωστό τρόπο, να μην υπάρχουν παραλήψεις, γιατί όλα αυτά έχουν να κάνουν και με την ποιότητα του προϊόντος αναφορικά με το δάκο. Φαντάζομαι ότι αυτή είναι και η μεγάλη αγωνία, κυρία Χουδετσανάκη, για να ξεκινήσω από εκεί, έτσι. Η κυρία Χουδετσανάκη είναι αντιπεριφερειάρχης πρωτογενή τομέα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κυρία Δουλγεράκη. Καλημέρα στους ακροατές σας. Αυτή πραγματικά είναι μεγάλη αγωνία της περιφέρειας, γιατί είναι φέτος μια πολύ καλή χρονιά για το ελαιόλαδο. Βλέπουμε ότι έχει πάει μέχρι τώρα καλά και ο στόχος είναι και το πρόγραμμα της δακοκτονίας να πετύχει, αλλά και η συγκομιδή να γίνει στο κατάλληλο στάδιο, ώστε να έχουμε καλύτερη παραγωγή αλλά και καλύτερη ποιότητα του προϊόντος. Καλή χρονιά το 2022 ποσοτικά, για να ξεκινήσουμε από εκεί. Τώρα αναζητούμε και το άλλο που είναι το ποιοτικό. Αυτό. Που είναι το χρυσάφι. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε είναι. Ποσοτικά, ναι, αλλά θα πρέπει όμως να πάμε και σε εκείνη την ποιότητα και λόγω καταπολέμησης του δάκου θα πρέπει να έχει το πρόγραμμα επιτυχία για να μπορέσουμε να έχουμε εκτός από την παραγωγή και ποιότητα του προϊόντος αλλά και την ίδια την παραγωγή. Γιατί όπως γνωρίζετε, ο δάκος είναι ένα μεγάλο θέμα που απασχολεί πάντα την περιφέρεια Κρήτης. Έχουν γίνει φέτος περισσότερα και γρηγορότερα οι διαδικασίες όσον αφορά τους τομεάρχες, ξεκινήσαν ήδη ψεκασμοί, αλλά θέλει συνεχή παρακολούθηση. Και σωστά. Όταν φτάσουμε τελικά στο τελικό προϊόν, θα υπάρχει εκείνος ο φορέας που θα ασχολείται με το ελαιόλαδο για να πει τώρα μαζεύουμε, τώρα ανοίγουν τα ελαιουργία. Ό,τι ανοίγουν, να μην πάμε, λέμε «Α, τώρα καλά είναι». Θα είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα έχουμε μελετηθεί στο εργαστήριο και θα πούμε τώρα ανοίγουν τα λεουργία και μαζεύουν τον καρπό. Και δεν τον αφήνουμε να υπεροριμάσει όπως πολλές φορές λέμε, αλλά τον μαζεύουμε στον κατάλληλο στάδιο. Να σας πω κάτι. Τώρα εδώ πάμε και σε μία πεπατημένη πάνω. Εγώ σας έχω ακούσει πάρα πολλές φορές τα προηγούμενα χρόνια ως γεωπόνο, είτε μέσα από το ΑΡΕΠΟ, να λέτε ότι ξέρετε, εδώ πρέπει να δώσουμε ένα παραπάνω βάρος σε ό,τι έχει να κάνει με την επιμόρφωσή μας, με τα δεδομένα, με αυτά τα οποία έχουμε. Μην ξεχνάμε ότι το μικροκλίμα κάθε περιοχής μπορεί να επηρεάζει τη συγκομιδή και ποσοτικά και ποιοτικά. Ωστόσο, η παραγωγή, είτε κατά κύριο επάγγελμα αγρότης είσαι, είτε ετεροεπαγγελματίας είσαι, πολλές φορές το πας με βάση την πεπατημένη. Λέει δηλαδή, έλεγε εμένα ο Μακαρίτης ο πατέρας μου, εσείς εκεί κάτω στην Κατοβιάνο θα πάτε και θα μαζέψετε μετά τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο, γιατί έχουν λαδώσει οι ελιές. Δεν έχει σημασία αν είναι κοροναϊκή, αν είναι κάτι άλλο, οι ψιλολιές, οι περίφημες και το περίφημο λάδι της Βιάνου, αλλά να το πας στο παραδοσιακό. Εσείς τώρα επιχειρείτε κάτι άλλο και λέτε, για κάτσε θα το δούμε διαφορετικά, γιατί μπορεί να μην είναι έτσι τα πράγματα με βάση τις καιρικές συνθήκες. Εμείς επιχειρούμε όντως, κυρία Δουλγερά, και κάτι άλλο, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς, και οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν πάρα πολύ. Επηρεάζει το έδαφος, επηρεάζουν οι καλλιεργητικές φροντίδες. Άρα, εμείς επιχειρούμε να δούμε πότε είναι το κατάλληλο στάδιο ορίμασης του ελαιοκάρπου και να μπορούμε να συγκομίσουμε. Δεν λέμε, α, στην Κάτω Βιάνο έτσι εμπειρικά. Λέμε ότι εμείς το μελετούμε γιατί είναι σημαντικό. Δηλαδή, όπως το λέτε κι εσείς, παλιά. Αφήναν τους καρπούς και υπεροριμάζανε. Δεν είναι τότε τα μέγιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου. Άρα εμείς, όπως πολύ σωστά αναφέρετε, πάρα πολλές φορές το είπα και στο ΑΡΕΠΟ, πάμε για την ποιότητα, τη μέγιστη ποιότητα. Έχει αρχίσει και ανεβαίνει η ποιότητα του ελαιολάδου της Κρήτης. Αυτό φαίνεται από τους διαγωνισμούς διεθνείς και στην Ελλάδα τους διαγωνισμούς. Καλά κάνετε και το λέτε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Συνεχώς υπάρχουν περιοχές που ακούγονται, οι οποίες βρίσκονται πολύ ψηλά ποιοτικά και παίρνουν συνεχώς βραβεία. Γι' αυτό. Εμείς πάμε λοιπόν να ανεβάσουμε την ποιότητα. Δεν φτάνει μόνο η ποσότητα. Θέλουμε και ένα καλό λάδι, ξανά η Κρήτη να παίξει κεντρικό ρόλο στις διεθνείς και εθνικές αγορές. Αυτό θέλουμε να καταφέρουμε. Νομίζω ότι είναι μια καλή αρχή και νομίζω ότι θα έρθουν και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Καλά, επειδή θέλει προσοχή στο πρόγραμμα της δακοκτονίας. Το λέω γιατί είμαι στον αέρα προς όλες τις κατευθύνσεις από εργολάβους, από τον απλό παραγωγό. Μου δίνετε την ευκαιρία, γιατί αδράτω με τις ευκαιρίες να το πω. Όλοι μαζί
στην πραγματικότητα. Δεν είναι μόνο η περιφέρεια που εκτελεί το πρόγραμμα δακτυλοκτονίας, ούτε μόνο το Υπουργείο. Είμαστε όλοι εμείς που θέλουμε να πάρουμε μια καλή ποιότητα στο ελαιόλαδο και να αποκτήσει μια υπεραξία το ελαιόλαδο της Κρήτης. Αυτός είναι ο στόχος της περιφέρειας και γι' αυτό θα προχωρήσουμε πολύ σύντομα και σε μια ομάδα ελαιολάδου που ήδη έχει συσταθεί, για να δούμε ποιες είναι αυτές οι δράσεις που θα ωφελήσουν ακόμα την υπεραξία του ελαιολάδου. Ομάδα ελαιολάδου η οποία θα καταρτίζεται από παραγωγούς, θέλετε να πείτε, από γεωπόνους, τι ακριβώς εννοείτε? Η ομάδα ελαιολάδου, κυρία Δουλγεράκη, θα καταρτίζεται και από παραγωγούς. Είναι οι φορείς που ασχολούνται σε όλα τα στάδια της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Δεν είναι μόνο η παραγωγή, δεν είναι μόνο η προβολή, δεν είναι μόνο η πώληση. Όλα τα στάδια της αγροδιατροφικής αλυσίδας θα είναι μέσα στην ομάδα ελαιολάδου της περιφέρειας, την οποία θα βάλει εκείνο το μπούσουλα, να το πω, ένα master plan για ένα βάθος τριετίας, που θα μπορούμε και με αυτές τις δράσεις να προβάλλουμε το ελαιόλαδό μας, να έχουμε καλύτερη ποιότητα. Για δώστε μου ένα στοιχείο παραπάνω, δηλαδή ποιοι φορείς μπορεί να είναι μέσα αγροδιατροφική αλυσίδα, τι ακριβώς εννοείτε θα είναι μέσα, αφού πάτε σε ένα master plan τριετές όπως λέτε? Θα ξεκινήσω από τους παραγωγούς που τους θεωρώ σημαντικούς, θα είναι κάποιοι εκπρόσωποι των παραγωγών, θα είναι σύνδεσμος εξαγωγέων, σύνδεσμος τυποποιητών, ελαιοργών, που τα ελαιουργία παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην ποιότητα του ελαιολάδου. Ωραία, συγκομίσαμε τον καρπό στο κατάλληλο στάδιο. Πώς επεξεργαζόμαστε το ελαιόλαδο? Το επεξεργαζόμαστε σωστά ή θέλει βελτίωση? Γιατί εγώ ξέρω ότι θέλει βελτίωση και στα ελαιοργεία. Αν λοιπόν όλα τα στάδια της αγροδιατροφικής αλυσίδας, μπουν σε μια ομάδα και ο πρώτος ή ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος που έχουν τα σωματεία τους και τους φορείς τους, εάν προς τα κάτω περνάει η πληροφορία, νομίζω ότι θα πάμε καλύτερα σε όλα. Μάλιστα. Εντάξει, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι κάπου εκεί μέσα, επειδή αναφέρεστε και περνάτε μήνυμα στους πάντες όλους, ότι εντάξει, κάπου παρακάτω θα δούμε να σπάνε και αυγά, και το σπάω αυγά σημαίνει ότι θα έχω και κάποιες αντιδράσεις, αλλά από τον τρόπο που εκφράζεστε και από τον τόνο της φωνής σας καταλαβαίνω ότι αυτό που θέλετε να πείτε είναι, παιδιά, είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι μονόδρομος αν θέλουμε να σώσουμε πράγματα. Αυτό, κυρία Δουλγεράκη, δεν έχουμε άλλη ευκαιρία. Και δεν έχουμε άλλη ευκαιρία, ειδικά για ένα προϊόν της Κρήτης, που είναι το βασικό προϊόν της Κρήτης, αλίμονο. Αν δεν πέσουμε και λίγο πάνω του, να δούμε πώς το κάνουμε καλύτερο ποιοτικά, στην προβολή του, στην πρόθεσή του. Έχει πολλά περιθώρια ακόμα. Μάλιστα, ξέρετε όμως, δεν είναι μόνο το ελαιόλαδο, και εδώ είναι ένα άλλο μεγάλο στοίχημα. Βλέπω συνεχώς ανακοινώσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είτε και Δίκλογλου, είτε Γιώργα Ντάς, με τις δηλώσεις που κάνουν και τα δελτία τα οποία μας αποστέλουν. Όλοι αναφέρονται στην προστασία των προϊόντων, στην ποιότητα των προϊόντων, δεν αναφέρονται μόνο στο λάδι. Αυτό το οποίο κάνουν τις περισσότερες φορές τέλος πάντων, περιτριγυρίζοντας στο εξωτερικό, ας μην πω άλλη λέξη, με τα συνέδρια τα οποία παίρνουν μέρος, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει εκείνη η συνεργασία, η μόνιμη, με όλες τις περιφέρειες της χώρας. Εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι αυτό, γιατί μπορεί να γίνεται, κυρία Χουδετσανάκη, σε ό,τι έχει να κάνει με την προάσπιση των προϊόντων και ονομασίας προέλευσης και γεωγραφικής ένδειξης και όλα τα υπόλοιπα. Κυρία Δουγγελάκη, πολύ σωστά το λέτε. Δεν είναι μόνο το ελαιόλαδο. Θεωρώ ότι είναι όλα τα προϊόντα της Κρήτης. Εμείς τουλάχιστον ως περιφέρεια θα δώσουμε από τη στιγμή. Το έρμο, το μέλι, η αλής, ας πούμε, τους άκουγα τον κύριο και δίκο γλώ. Κυρία Δουλγεράκη, όλα τα προϊόντα της Κρήτης, τα βασικά, να ξέρετε ότι θα υπάρχει μια αντιμετώπιση. Και οι φορείς θα καλεστούν. Το δηλώνω δημόσια, γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό να μιλάμε με αυτούς τους ανθρώπους που ασχολούνται καθημερινά με αυτό το αντικείμενο που έχουν και το γνωρίζουν και μπορούν να μεταφέρουν πράγματα, ανησυχίες, προβλήματα, πώς πάμε καλύτερα. Ξεκινήσαμε από το ελαιόλαδο, οφείλω να σας πω, αλλά στη συνέχεια θα μπορεί να εννοείται και τα άλλα προϊόντα. Ναι, αλλήμωνα. Ξέρετε, διάβαζα ένα δελτίο με τις δηλώσεις του κυρίου Κεδίκογλου, που έλεγε ότι, ξέρετε, εμείς θέλουμε να δώσουμε και ένα παραπάνω πως στην αλληλεία, να δούμε πώς θα το κάνουμε, να δούμε πώς θα σώσουμε με 1000 πράγματα μέσα από το χώρο της θάλασσας, να βοηθήσουμε τους αλλήλεις. Ναι, ρε μάτια μου, όλο αυτό εκφράζεται με κινήσεις που πρέπει να γίνονται, γιατί μέχρι σήμερα
οι κινήσεις που γίνονται ακούγοντας τους αλληλείς, τους επαγγελματίες αλληλείς, δεν συνάδουν με αυτό το οποίο δηλώνεις. Γι' αυτό το είπα, και το είπα έτσι και εκφράστηκα με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, όχι. Κρατάμε τις σημειώσεις αυτές και πάμε παρακάτω. Και σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.